Από τον επόμενο μήνα ξεκινούν οι εργασίες για την αντιμετώπιση του κατολιστικού φαινομένου στο ΒΟΑΚ, στο ύψος της Κακιάς Τροφής, λίγο πριν τη Λιγαριά, όπου πέρα από τις ρηγματώσεις, ειδικοί διαπίστωσαν ότι η πλαγιά σέρνει προς τη θάλασσα. Άνοιξε ο δρόμος για την υλοποίηση του έργου. Δόθηκε και από το ελεγκτικό συνέδριο η έγκριση για την υπογραφή της σύμβασης και η σύμβαση θα υπογραφεί στις αρχές Σεπτεμβρίου, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες αποτροπή των κατολιστήσεων, των κατολιστητικών φαινομένων στην περιοχή της Κακιάς Τροφής, που είναι και η πιο επικίνδυνη, και να ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες πριν ξεκινήσει η περίοδος των βροχών της Κρήτης, ή τέλος πάντων να έχουν προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που να μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, καθώς το συγκεκριμένο σημείο έχει ταλαιπωρήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες τους διερχόμενους οδηγούς. Ένα επικίνδυνο σημείο που φαίνεται να πηγαίνει να βρίσκεται στην τελική ευθεία και με την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών, σύμφωνα και με την ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο, αναμένεται οι εργασίες να ξεκινήσουν πάρα πολύ σύντομα. Όπως είναι γνωστό, οι εργασίες αντιστήριξης του δρόμου δεν ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2022 εξαιτίας δικαστικής προσφυγής κατά της προκήρυξης του έργου. 8 μήνες μετά, το έργο μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία, καθώς το εφετείο Αθηνών έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής του δημοσίου με τις εργασίες να ξεκινούν το Σεπτέμβριο. Σε όλα τα έργα αυτά που κάναμε στο ΒΟΑ και τα οποία εμπολής ολοκληρώθηκαν, το τελευταίο είναι η Κακιά Στροφή, βρήκαμε απέναντι μια συγκεκριμένη εταιρεία η οποία προσέφυγε σε όλες τις διαδικασίες που κάναμε και καθυστέρησε περίπου πάνω από 9 μήνες την ανάθεση των έργων. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν μέσα στο Σεπτέμβριο. Οπωσδήποτε θα υπάρξουν προβλήματα, δυσχέρειες στην κυκλοφορία, αλλά μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια περίοδο χαμηλών κυκλοφοριακών φόρτων. Ευελπιστούμε ότι με το άνοιγμα της επόμενης τουριστικής σεζόν θα έχει παραδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία το κομμάτι που σήμερα υπάρχουν εργοταξιακές ρυθμίσεις και θα παραδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία. Οι εργασίες για την αντιστήριξη του δρόμου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατασκευή ενός πασαλότυχου σε όλο το μήκος της Κακιάς Τροφής. Στόχος των αρμόδιων είναι ο κύριος όγκος των εργασιών να ολοκληρωθεί πριν το Φεβρουάριο του 2023, ενώ το έργο υπολογίζεται να ολοκληρωθεί σε 10 μήνες. Όπως ξέρετε, η περίοδος βροχών στην Κρήτη είναι συνήθως τους μήνες Φλεβάρι και Μάρτι. Πιστεύουμε ότι μέχρι τότε είναι επαρκής ο χρόνος για να έχουν γίνει οι εργασίες αποτροπής οποιοδήποτε προβλήματος.